Λοιπόν, και πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Γιάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά κοντά μας, και ο κύριος Αράντος Θεοδωρόπουλος, δικηγόρος και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις. Κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας απόψε, με αιχμή αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Στο στούντιο κοντά μου παραμένει για τη συζήτηση η συνάδελφος Μέρη Καριωτάκη. Και κύριε Μαλανδράκη, να ξεκινήσω από εσάς και να σας ρωτήσω αρχικά, εάν το γνωρίζατε, πότε και πώς το μάθατε? Καλησπέρα. Όπως ξέρετε, το ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε είναι στο Δήμο Πλατανιά και πάντα εδώ γίνεται η κορύφωση των εκδηλώσεων για την επέτειο της μάχης Ιξίδης με τα πολλαπλά μηνύματα που αυτή έστειλε τότε. Mm-hmm. Φυσικά και το έμαθα από τα μέσα ενημέρωσης το πρωί, όταν προφανώς είδαν την ανάρτηση η οποία υπήρχε στα μέσα δικτύωσης, και άρχισε ένας βομβαρδισμός σε ό,τι αφορά τι ήταν αυτό το οποίο συνέβη. Προφανώς δεν υπήρχε καμία γνώση, και όχι μόνο δεν υπήρχε καμία γνώση, αλλά έκανε και μία επιστολή το μεσημέρι προς τον, στο γραφείο του Υπουργού και στο γραφείο του Αρχηγού του ΓΕΘΑ, να διερευνήσουν αν ποιος και πώς έδωσε οποιαδήποτε τέτοια άδεια, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, το να υπάρξει ένα θητικό μέσο και συνέχεια μία ρήψη αλληλεπιδοτιστών δεν είναι κάτι που θα διέδινε την άδεια ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος, ούτε κανείς τέτοιου είδους φορέας. Απάντηση λάβατε. Η επιστολή έφυγε το μεσημέρι, γιατί με τον τρόπο αυτό θέλουμε πρώτα να διασφαλίσουμε, ακόμα και αν έγινε από κάποιον υπάλληλο, κάποιο στρατιωτικό, κάποιον ο οποίος είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας και έδωσε το δικαίωμα σε αυτούς να παρουσιαστούν όπως θέλουν τότε στο Υπουργείο, εκτιμώ, και συνέχεια να επικαλούνται ότι έχουν αυτή την άδεια και να διαφημίζονται για την γιορτή που θέλουν να κάνουν για τους γενναίους Γερμανούς στρατιώτες που τότε κατέσφαξαν τους κριτικούς, και αυτό όπως άκουσα στην επιστολή του Προέδρου να τιμήσουν αυτόν τον τρόπο την 80η επέτειο. Και, γιατί από ό,τι ξέρω, οι εκστρατευτές δεν υπήρχαν ούτε κριτικοί, ούτε Βρετανοί, ούτε Αυστραλοί. Οι μόνοι εκστρατευτές που υπήρχαν ήταν οι Γερμανοί. Αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν και γενναίοι. Λοιπόν, άρα εμείς δεν το συζητάμε. Ούτε υπήρχε γνώση, ούτε υπήρχε κανένας είδους υπόνοια ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Και σας ξαναλέω, η επιστολή που έστειλα προς το γραφείο του Υπουργού και στο γραφείο του ΓΕΘΑ είναι ακριβώς για να ψάξω και να διακριβώσω ότι μπορεί τώρα να έγινε η ματέωση. Και μάλιστα με μεγάλη τους λύπη και με μεγάλη μας χαρά. Διότι δεν είναι δυνατόν να ντροπιάζουν την ιστορία ενός κάποιοι που θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Mm-hmm. Γιατί είναι χομπίστες και πάνω στο χόμπι τους όχι απλώς να μαυρώνουν μια ιστορία, αλλά στην πραγματικότητα πάνε να την παραχαράξουν. Και πέρσι είχαν έρθει στην χώρα μας και μάλιστα πήγαν στις Θερμοπύλες. Δηλαδή κάποιος όντως τους δίνει άδεια για να κάνουν. Θα σας πω κάτι άλλο. Ανά εποχές, επειδή είμαι πολλά χρόνια δήμαρχος στο Δήμο Πλατανιά, που είναι το αεροδρόμιο του Μάλεμε, και κάθε χρόνο γίνονται αυτές τις εκδηλώσεις, υπάρχουν προσπάθειες, τις οποίες έχουμε αποτρέψει με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να πάρουν και το φως της δημοσιότητας, που κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν κάποιους σημεία εν είδη βωμών, τα οποία τα είχαμε στα πλαίσια των αληξωτιστών ή στα πλαίσια της διατήρησης της μνήμης, της ιστορίας ή της μυσλήθης, να δημιουργήσουν κάποια σημεία, τα οποία στην πραγματικότητα θα είναι σημεία στα οποία θα έρθουν να παραχαράξουν την ιστορία και να είναι και οι βριστές της ιστορίας. Θα σας πω παράδειγμα, κάποιοι από εκεί ψάχανε να βρουν το περιβόητο γερμανικό πουλί, αν το έχετε ακούσει ποτέ, βέβαια, το οποίο είχαν βάλει οι κατακτητές στην επαρχία, στην παλιά εθνική μάλλον, και σαν μουχανή, προκειμένου να το αναστηλώσουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, να το κάνουν τι, να είναι γραφείο προσκυνήματος στον αναναζήτη Μυθίλιο. Αυτό λοιπόν με συνοπτικές διαδικασίες καθαρίστηκε, να το πω έτσι. Ούτε να υπάρχει χωράφι για να πουληθεί, ούτε να υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Κύριε Θεοδωρόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μία φήμη από πέρυσι κιόλας ότι επιθυμούν να έρθουν να περπατήσουν εκεί που έπεσαν οι αλεξιπτωτιστές. Κάτι το οποίο όμως δεν επιβεβαιώθηκε, ήταν και η περίοδος που φούντωνε η πανδημία, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε, πριν να ξεκινήσω, να δώσω συνολικά συγχαρητήρια σε όλους τους κατοίκους, σε όλους τους κριτικούς, οι οποίοι σήμερα επέδειξαν μία ομόθυμη και πάνδημη εγερσιμότητα και επαναστάτησαν πραγματικά παρά τις συνθήκες της πανδημίας και κατόρθωσαν να ματαιώσουν αυτή την φιέστα του έσχους. Έτσι. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές στην Κρήτη, έχω μιλήσει και σε εκδηλώσεις, έχω βρεθεί σε εκδηλώσεις. Είναι ντροπή και να το συζητάμε αυτό το θέμα. Ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, ότι δεν έχει ανάμειξη ούτε η κεντρική διοίκηση. Ακούσαμε τον κύριο Δήμαρχο πώς η τοπική αυτοδιοίκηση διαμαρτυρήθηκε και διαχώρησε τη θέση της. Είναι πράγματα τα οποία
θα μου επιτρέψετε, υπάρχει μία συζήτηση. Δηλαδή κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αν εξαιρέσεις μερικούς φανατικούς, όλοι οι υπόλοιποι στρατιώτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν κάτι gentlemen, οι οποίοι ήταν αξιοθαύμαστοι, ανδρείοι στρατιώτες, και τι να κάνουμε που υπήρχε και ένας Χίτλερ ο οποίος τους καταπίεζε. Δεν είναι έτσι, ξέρετε, στην Ελλάδα. Οι αλεξιπτωτιστές είναι εκείνοι που φαίνονται να εκτελούν τους συμπατριώτες σας στο κοντομαρί. Έτσι. Στην Ήπειρο ήταν δυνάμεις της Βέρμαχτ, οι ορεινοί κυνηγοί, οι οποίοι αιματοκύλησαν όλη την Ήπειρο. Στην Πελοπόννησο πάλι στρατιώτες της Βέρμαχτ έχουν κάψει και τα Καλάβρητα και όλα τα άλλα. Πρέπει να πούμε κιόλας ότι από τον Ιούνιο που ήρθαν μέχρι τον Αύγουστο πάνω από 2.000 κριτικούς έσφαξαν. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει και σχετικό βούλευμα του Γραφείου Εγκληματιών Πολέμου, το 146 του 1946, που έχει αποδώσει κατηγορίες για δολοφονίες 2.000 κριτικών σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Και για αυτό το χρονικό διάστημα έχουν εκτελεστεί και Γερμανοί στρατιωτικοί για εγκλήματα πολέμου. Ακριβώς. Και υπάρχουν και μαρτυρίες των ίδιων των αλεξιπτωτιστών που λέγανε ότι είχαμε πολύ θυμό για την αντίσταση που βρήκαμε και ότι από όπου περνούσαμε καταστρέφαμε. Μα κοιτάξτε τώρα, να τους συντρίψουν γυναίκες, ανήλικα παιδιά και παπάδες, όπως λέει, όπως έγινε στην Κάνδανο, τους υπότες του σιδερόφραχτου, τους υπότες του Ράιχ που έλεγε ο κύριος Ρίχτερ. Φανταστείτε τι περάσανε. Εδώ περί τίνος πρόκειται ακριβώς? Γιατί πράγμα μιλάμε, κύριε Θεοδωρόπουλε? Μιλάμε για μια μικρή ομάδα εξτρεμιστών οι οποίοι επιχειρούν να στρεβλώσουν την ιστορία ως τύπου αναθεωρητές? Κοιτάξτε. Και που κατά καιρούς προχωρούν σε δημόσιες παρεμβάσεις έτσι με ακραίες ανεδαφικές θέσεις, ή πρόκειται για κάτι σας άλλο? Σας είπα λοιπόν ότι από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί δεν την ήξερα και εγώ αυτή την οργάνωση, έκατσα λίγο και την έψαξα. Λοιπόν, πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, έτσι, μη κερδοσκοπική οργάνωση, μια ΜΚΟ, η οποία έχει τον τίτλο Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση Αλεξιπτωτιστών, έχει έδρα την Ιταλία και τη Σλοβακία και διοργανώνει διάφορες υποτίθεται εκδηλώσεις στον Αναδυνηφίλιο. Έχει όμως, και αυτό είναι το περίεργο, στο Διοικητικό της Συμβούλιο και στην Εκτελεστική της Επιτροπή Έλληνες, οι οποίοι, και μάλιστα ένας από αυτούς, παρακαλώ να μην κάνουμε χρήση του ονόματός του, αλλά ένας από αυτούς είναι εν ενεργεία αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Έτσι. Υπάρχει στον ειδικό τύπο και στις αναρτήσεις των σωματείων τους και το όνομά του και η δραστηριότητά του. Αυτόν αύριο θα πρέπει να τον καλέσει ο κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και να του ζητήσει εξηγήσεις. Πώς σας ακούστηκε η ανακοίνωση με βάση την οποία ακυρώνεται η εκδήλωση? Είχε κάποια προκλητικά σημεία? Και πάλι. Ήταν προκλητική στο σύνολό της. Δεν είχε κάποια σημεία. Διότι αν διαβάσετε το αγγλικό κείμενο, το είπατε πολύ σωστά στην αρχή στη μετάφρασή του, ήταν κατάπτυστο. Για να μην πούμε πολλά λόγια και να μην το κουράζουμε. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κανένα θέμα, και μόνο η λέξη εκδήλωση και τιμή δεν είχε καμία σχέση με αυτό το οποίο οι κύριοι αυτοί ανακοίνωσαν. Ίσως τους δίνουμε και περισσότερη αξία από ό,τι έχουν, εάν δεν σκεφτούμε βέβαια αν υποκρύπτεται κάτι άλλο παραπίσω και η ιστορία είναι για να πηγαίνει κάπου αλλού. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το γεγονός αυτό, νομίζω ότι εν τη γενέση του, όχι απλώς είναι απορριπταίο, αλλά σας είπα ότι στην πραγματικότητα ούτε υπάρχει θέμα για την παραχάραξη της ιστορίας και της τιμής των ανθρώπων που πολέμησαν στον τόπο τους. Στον τόπο τους έχει μεγάλη σημασία αυτό. Σε ό,τι αφορά την απόσταση που λέτε, εκτιμώ ότι δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό να μπορούσε να γίνει, από όποια πλευρά και να το κοιτάξεις, από όποιο σκεπτικό και να το δεις. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του Προέδρου του Σωματείου τους, από ό,τι καταλάβατε, νομίζω ότι υπερασπίζεται αυτό που κάνανε. Δεν λέει ούτε για λάθος, ούτε γιατί παραπλανήθηκαν, ούτε οτιδήποτε. Είναι νομίζω σταθερός τουλάχιστον. Και εκδηλώνει και τη λύπη του στο τέλος, που δεν καταφέρουν να κάνουν αυτό το οποίο είχαν σχεδιάσει. Πάντως, κύριε Μαλανδράκη, καλό θα είναι εάν και όταν σας απαντήσει το αρμόδιο Υπουργείο να μας κοινοποιήσετε την απάντηση αυτή, όποια και αν είναι. Γιατί αυτό είναι το μείζον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να δούμε τι έγινε. Πώς ξεκίνησε, σε ποιους απευθύνθηκαν, αν απευθύνθηκαν. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να συμβεί, διότι ίσως αν ήταν 1η του Απρίλη, να λέγαμε ότι ήταν και ένα κακό στο πρωταπριλιάτικο αστείο.
Αλλά επειδή δεν αποκλείεται ποτέ σε μια κεντρική διοίκηση να υπάρχει σε ένα σύλλογο να έχουν δώσει κάποια άδεια στα πλαίσια, επειδή τα 80 χρόνια να τιμηθεί αυτή η επέτειος, και μπορεί να έχει ξεφύγει, να το πω έτσι, από τα μάτια κάποιου αυτό το πράγμα, καλό είναι το Υπουργείο και το Αρχηγείο, εάν και πόσο, να το διερευνήσει, ώστε να δει αν αυτά τα οποία αυτοί λέγανε ότι για ρήψεις, άρα δηλαδή είχαν πάρει κάποια άδεια, ή απλώς αν ήταν απλή επίκληση, κάτι του οποίου δεν υφίστατο στην πραγματικότητα. Και θα μπορούσαμε ενδεχόμενα και από αυτό ορμόμενοι και από άλλα γεγονότα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, να πούμε πως είναι μια καλή ευκαιρία να τη δούμε λίγο διαφορετικά την επέτειο των 80 χρόνων της μάχης της Κρήτης. Πέρα δηλαδή από τις καταθέσεις στεφάνων και πέρα από κάποιες ομιλίες σε επίπεδο μεταξύ μας αυτοδιοικητικό. Κύριε Θεοδωρόπουλε, θα ήθελα και ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς. Με βάση τα όσα προηγήθηκαν, τα όσα συζητήσαμε και τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα? Την επαγρύπνηση που δείξατε και τα αντανακλαστικά σας. Διότι, εάν θυμάστε καλά, είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος και μία φορά ματέωσε την αναγόρευση του Ρίχτερ σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με περίεργες διαδικασίες, όταν κόπασε ο θόρυβος, ο Ρίχτερ ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επομένως, λοιπόν, την επαγρύπνηση αυτή και την ετοιμότητα να συντρίβεται κάθε τέτοια προσπάθεια αναθεωρητισμού ανά πάσα στιγμή από μη αποσύσσωμη την κοινωνία της Κρήτης, που είναι προοδευτική και δημοκρατική κοινωνία, πρέπει αυτό να το κρατήσετε. Λοιπόν, κύριε Θεοδωρόπουλε, μία άνω τελεία σας παρακαλώ πολύ, να βάλουμε λίγο στη συζήτηση τον βουλευτή Χανίων, τον κύριο Παύλο Πολάκη, ο οποίος ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος βουλευτής που έθιξε το ζήτημα αυτό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Πολάκη, το είπα μόλις, ήσασταν από τους πρώτους που αντέδρασαν, που δείξατε τα αντανακλαστικά σας και έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα πλέον, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ακυρώθηκε η επίμαχη εκδήλωση. Με εξίσου όμως προκλητικό τρόπο, έτσι. Στις νοστικές, κρυφό νοστικές, που την είχε εξαγγείλει. Νομίζω ότι αυτό ήταν υποχρέωση να κάνουμε. Ο αναθεωρητισμός που άρχισε και πιο πριν να λέτε σαφώς και δεν πρέπει να περάσει, ήταν ευθεία προσβολή και μόνο η ανακοίνωση αυτής της εκδήλωσης στο αίμα των γονιών και των παππούδων μας και στο δημοκρατικό φρόνημα του λαού της Κρήτης. Και γι' αυτό κάλεσα από το πρωί και την περιφέρεια και τους δημάρχους και όλους τους λόγους και τις οργανώσεις να καταδικάσουν αφενός την αναγγελία αυτής της εκδήλωσης και αφετέρου να οργανώσουν οτιδήποτε χρειαστεί προκειμένου αυτή η εκδήλωση να μην ελάμβανε τόπο. Και φαίνεται ότι πήραν το μήνυμα οι κρυφονάζοι που την ανακοίνωσαν.